Μάγκες, κυρίες και κύριοι, τι έγινε? Λοιπόν, το σημερινό θα είναι ένα μικρό βίντεο και θα προσπαθήσω να βοηθήσω κάποιους φίλους που με ρωτάνε τι προτείνω για να κάνετε ένα δικό σας ποδήλατο ηλεκτρικό. Λοιπόν, αρχίζουμε. Καταρχήν, έχω κάνει έρευνα εδώ και 2 μήνες, γιατί είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο πως θέλω να παραγγείλω ένα μοτέρ, όπως είναι αυτό εδώ δηλαδή, να το βάλω μπροστά σε ένα άλλο ποδήλατο που έχω. Λοιπόν, εάν εσύ έχεις ένα ποδήλατο, είτε είναι με φαρδιά λάστιχα σαν αυτό Fat Bike, είτε είναι ένα κανονικό ποδήλατο, λοιπόν, πριν παραγγείλεις ένα kit, θα πρέπει να έχεις υπόψη το drop out που λέμε, για να κάνει δηλαδή το drop out σε μένα μπροστά είναι 135 και 185 πίσω, αν θυμάμαι σωστά, από το άλλο το ποδήλατο. Το drop out είναι δηλαδή πόσο μεγάλο είναι δηλαδή για να χωρέσει το σίδερο από τη ρόδα που θα παραγγείλεις. Δηλαδή θα σου έρθει μια τέτοια ρόδα με το μοτέρ επάνω, χωρίς ταχύτητες, ίσως θα έχει το δίσκο του φρένου, το disc brake, το δισκόφρενο, ίσως και να μην το έχει, γιατί μπορείς να το βάλεις και μόνο στο δικό σου το δισκόφρενο, το άλλο ποδήλατο. Άρα θα πρέπει να κοιτάξεις τι χιλιοστά είναι το δικό σου ποδήλατο και τι χιλιοστά είναι η ρόδα, η ηλεκτρική που παραγγέλεις, δηλαδή, για να μην κάνεις λάθος και μετά θα τρέχεις να κάνεις άλλες πατέντες για να χωρέσει. Άργε, ψάχνεις πόσα χιλιοστά είναι το drop out, το λέω αγγλικά, το drop out πίσω ή μπροστά. Εάν έχεις ένα ποδήλατο με πολλές ταχύτητες, η γνώμη μου είναι να παραγγείλεις ένα μοτέρ για τον μπροστινό τροχό. Και τα sites, να ξέρετε, τα πιο πολλά είναι για πίσω τροχό. Υπάρχουν όμως και sites που έχουν και για μπροστινό τροχό, απλά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές σε fat bike. Σε απλά ποδήλατα υπάρχουν, νομίζω, αρκετές. Άραγε, γιατί να πάρουμε και να βάλουμε τη ρόδα μπροστά? Μετά από εμπειρία θα σας πω γιατί. Γιατί θα είναι και οι δύο τροχοί θα έχουν όθηση. Μία που θα δίνεις όθηση εσύ με το πετάλι στο πίσω τροχό και μία που το ηλεκτρικό θα πηγαίνει μόνο του μπροστά και έτσι θα είναι, πώς λέμε, 4x4, θα είναι 2x2 το ποδήλατο. Και νομίζω αυτό είναι μια πολύ καλή μαγκιά. Είναι και θέμα γούστου, έτσι. Αν δεν το θέλεις, παραγγείλεις για πίσω αν θέλεις. Λοιπόν, το επόμενο, τι να παραγγείλω, πόσα βατ? Κοίτα να δεις. Αν είσαι ένας άνθρωπος που είσαι βαρύς, που είσαι πάνω από 80 κιλά, θα πρέπει τουλάχιστον να πάρεις ένα μοτέρ πάνω από 500. Να είναι 500 βατ το μοτέρ. Η μπαταρία να είναι σίγουρα πάνω, όχι κάτω από 11,5 amp. Να είναι 11,5, 12 και πάνω. Και μην ξεχνάτε, όσο ανεβαίνει στα amp, τόσο ανεβαίνει και η τιμή της μπαταρίας, που η μπαταρία είναι το πιο ακριβό από όλα. Δηλαδή αυτή η μπαταρία κοστίζει γύρω στα 350 ευρώ. Μπορείς να τη βρεις και πιο φτηνά. Θα σας πω πού να ψάξετε. Το AliExpress, όχι Alibaba, AliExpress έχει πάρα πολλά διάφορα kit. Και το Banggood, αν το προφέρω σωστά. Απλά όμως, μάγκες, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορείς να βρεις ένα set μαζί με μπαταρία, με controller. Ο controller βασικά δεν θα είναι έτσι, θα είναι δηλαδή γυμνός, αλλά μπορείς να αγοράσεις ένα τέτοιο πλαστικό και τον βάλεις μέσα. Θα αγοράσεις μετά το καντράν που έχει τις υποβοήθειες επάνω, θα είναι και αυτό μέσα πακέτο, και θα είναι και τα φρένα που κόβουν το μοτέρ. Αν θέλεις τα φρένα δεν τα βάζεις, και θα υπάρχουν και κάτι μαγνήτες που θα πρέπει να μπουν εδώ ανάμεσα, όπως βλέπετε, που όταν δηλαδή ο τροχός φέρνει γύρα, δίνει εντολή και παίρνεις υποβοήθηση. Και το πιο πιθανό είναι, αυτό είναι το χειρόγκαζο, ή θα υπάρχει γκαζάκι που να το στρίβεις. Αυτό είναι γενικά τι γούστο έχεις. Αλλά πρόσεξε, αν είσαι ένας βαρύς τύπος θα πάρεις 500 βατ και πάνω, αν το θέλεις για ταχύτητα. Ένας φίλος μου άφησε ένα comment και μου είπε, το θέλω όταν πίνω τσίπουρα να παίρνω το ποδήλατο και να μην μας σταματάνε. Ωραία, έξυπνη ιδέα, έτσι, γιατί με το ποδήλατο δεν μπορείς να σταματήσεις η τροχιά. Είναι ανάλογα τι το θέλεις. Άργε, όπου θα το παραγγείλεις όμως, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι πως αν βρεις ένα πακέτο μπαταρία, όλα μαζί τα εξαρτήματα κομπλέ, και κάνει πες 350 ευρώ. Δεν έχω καταφέρει να μάθω αν πληρώνεις τηλωνείο. Πολλά sites λένε πως δεν πληρώνεις. Αλλά εγώ, εάν το παραγγείλω και μου πούν μετά, αδερφέ, θέλεις άλλα 300 ευρώ για να το πάρεις, εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα, έτσι. Και επειδή δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι γίνεται, γιατί πολλά site στο AliExpress λέει duty free για Ελλάδα, για Γερμανία, δεν φορολογείται δηλαδή. Είτε παραγγείλεις μία μπαταρία μόνη της, είτε το pack ολόκληρο. Ψάξ' το, πάρε τηλέφωνα και ρώτα. Θέλω να κάνω μία αγορά, κοστίζει τόσο. Δηλαδή θα μου πεις, η εταιρεία που το παραγγέλνει σου λέει ψέματα? Μπορεί και να λέει και ψέματα, ξέρω εγώ.
αν εσύ παραγγείλεις ένα kit. Εγώ το kit που θέλω να παραγγείλω το έχω βρει. Είναι 1000 βάτ ο κινητήρας με μπαταρία πολύ καλή, όλα κομπλέ για τον προσινό τροχό και κάνει 520 ευρώ. Άμα το παραγγείλω όμως και μου πούσε ότι Λονίο θέλει άλλα 250 ευρώ, τι γίνεται? Γι' αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το ψάξεις. Άρα, εγώ τι προτείνω? Θέλεις να κάνεις ένα kit για το ποδήλατό σου. Εγώ προτείνω να βάλεις τον προσινό τροχό καλύτερα, να αφήσεις το πίσω όπως είναι στο ποδήλατό σου, ό,τι ποδήλατο, γιατί σίγουρα θα έχεις ταχύτητες, να μην θυσιάσεις τις ταχύτητες, να έχεις και πολλές ταχύτητες και να βάλεις μπροστά τον τροχό και θα είναι 2x2 το ποδήλατο. Μία που θα δίνεις εσύ με το πετάλι και μία που θα δίνει μόνο το ο τροχός με την μπαταρία. Αυτή είναι η επιλογή μου. Αν το θέλεις για μία έτσι απλή βόλτα, να έχεις μία μικρή βοήθεια, πάρε ένα κινητήρα 250 βατ. Αλλά για μένα προσωπικά, εμένα είναι 1000 βατ αυτός ο κινητήρας και με εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά και για ταχύτητα. Πιάνω μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Η μπαταρία είναι 10,4, είναι μικρή μπαταρία. Για τις δικές μου ανάγκες μου κάνει αυτή η μπαταρία. Αλλά όταν παίρνεις μια μεγαλύτερη μπαταρία σε amp, είναι και πιο πολύ και η αντοχή της και η δύναμή της, έτσι. Γιατί αυξάνονται μαζί μέσα και τα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα αυτή η έκφραση στα ηλεκτρικά. Άρα για πάρε μια καλή μπαταρία, να είναι πάνω από 12 amp, για να έχει μέσα μπόλικο πράγμα και μοτέρ πάνω από 500. Δηλαδή, εγώ μπορώ να βάλω ένα μοτέρ εδώ πέρα 2000 βατ και αυτό εδώ πέρα το πράγμα να πηγαίνει 65 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορώ να το κάνω αν θέλω. Είναι ανάλογα τι θέλεις, απλά υπόψη αυτό που είπαμε με το τελωνείο. Είναι ένα θέμα που δεν έχω βρει άκρη ακόμη. Και προσέξτε πριν παραγγείλετε, αν μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνο της εταιρείας, να σας πει σίγουρα πως είναι όντως δωρεάν, διότι αυτά είναι προπληρωμένα. Τα πληρώνεις με πιστωτική κάρτα. Και θα υπάρχει ένα θέμα. Στην Ελλάδα δεν έχω βρει τίποτα εντελώς, έχω ψάξει μέχρι τώρα, δεν έχω βρει τίποτα. Και αυτό που ήβρα για μένα που μου κάνει, κάνει 520 ευρώ, είναι 1000 βατ μπροστινός τροχός. Αυτό που κάνω εγώ βασικά είναι μεταφέρω το λάστιχο στη ζάντα την σκέτη που θα έρθει. Αυτά προς το παρόν, αν θέλετε κάτι άλλο ρωτήστε με και όταν έχω την διάθεση και τον χρόνο θα σας απαντήσω. Απλά να προσέξετε λίγο το τηλωνείο και αν μπείτε στο AliExpress υπάρχουν πάρα πολύ καλά kit. Και όταν μπείτε στο AliExpress μην κοιτάτε μόνο ένα μόνο μαγαζί. Να φανταστείτε το AliExpress είναι ένα εμπορικό κέντρο. Μπες και σε άλλα μαγάζια μέσα και ρώτα και ψάξει να δεις τιμές. Είναι μερικά που είναι και σε προσφορές. Δηλαδή ρόδα μαζί με μπαταρία, με controller, με τα φρένα, με όλα αυτά πακέτα. Και για ένα απλό ποδήλατο, όχι fat bike, βαριά 400 ευρώ θα σου κοστίσει. Άρα για θα φτιάξει ένα ποδήλατο μόνο σου με 400 ευρώ. Και κάτι τελευταίο, όταν κάνεις τον προσινό τροχό, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο από το να κάνεις τον πίσω τροχό. Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο μπροστά. Αυτά για τώρα. Εύχομαι να βοηθάω. Τα λέμε πάλι, Jimmy Boy. See ya.